Μάλιστα, θα το αναφέρω για πρώτη φορά ότι είχαμε καταγγελία για πολλά πεθαμένα και πεταμένα σκυλιά εκτός Λευκωσίας, σε χωριό Λευκωσίας, όπου πήγαμε με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, με αστυνομία και ήρθαμε μπροστά σε ένα πολύ φρικιαστικό, θα έλεγα, έγκλημα, όπου κάποιος κατά συρροή δολοφόνος, μπορώ να τον ονομάσω, σκοτώνει σκυλιά και τα πετά σε απομονωμένη περιοχή. Σε συγκεκριμένο σημείο. Έχουν βρεθεί περίπου γύρω στα 20 σκυλιά, τα πλήστα σε αποσύνθεση. Έχουν παραλαβεί, οι χτενικές υπηρεσίες πήραν 2 από αυτά και μετά από την νεκροψία διαπιστώθηκε πυροβολισμός. Πυροβολημένα. Έτσι στο κεφάλι, χτυπημένα πυροβολημένα. Χτυπημένα στο κεφάλι και τα δύο. Ίσως πυροβολημένα, χτυπημένα. Γύριστο. Τούτο είναι φρέσκο τέλειο, ναι. Είκοσι και. Αυτόν το είδες με τα μάτια σου. Το είδα με τα μάτια μου, ναι. Πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή? Μίσος προς το ανθρώπινο είδος. Ήταν ό,τι πιο χειρότερο έχω δει. Οι εικόνες αυτές, έχει τώρα 2 εβδομάδες περίπου, αυτή η εικόνα δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου, ούτε και η μυρωδιά μπορώ να την ξεχάσω. Ναι. Ήταν ό,τι πιο άσχημο έχουμε δει. Μπροστά σε αυτό το θέμα που αντίκρισες, αντιλαμβάνομαι ότι εσύ που ξέρεις καλύτερα από τον καθένα μας και την ψυχολογία των ζώων, αλλά και ευρύτερα το θέμα της ευημερίας των ζώων, τι απαιτήσεις έχεις ως άνθρωπος από τις αρχές? Έχω απαιτήσει. Όλοι οι φιλοσοφικές έχουν απαιτήσεις να κάνουν τη δουλειά τους, τις έρευνες τους που πρέπει, αλλά και τις έρευνες που πρέπει να κάνουν και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Και ελπίζω αυτή τη φορά να κάνουν τις έρευνες που πρέπει και να βρεθεί ο ένοχος. Γιατί είναι, επιτέλους πρέπει να τιμωρηθεί κάποιος. Γιατί αυτά τα εγκλήματα, τολμώ να πω ότι έχει χρόνια που διαπράττονται, απλά δεν έχουμε βρει ποτέ νεκρά ζώα. Εύχομαι να... Αλλά ήταν, μπορώ να σκεφτώ ότι αυτά τα άτομα ζουν ανάμεσά μας. Είναι διαταραγμένες προσωπικότητες, εγώ θα τις έλεγα. Εντάξει, κάτι που λέγεται και είναι γεγονός ότι ο πολιτισμός ενός λαού φαίνεται και από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στα ζώα, προφανώς. Είναι δεδομένο, αλλά εντάξει, το να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σκοτώσει δεκάδες σκυλιά, αυτόν εκφεύγει από τη λογική και παραπέμπει κάπου αλλού. Δηλαδή, ο χαρακτηρισμός κατά συρροή δολοφόνος που μας είπες. Μόνο έτσι μπορώ να τον ονομάσω, κατά συρροή δολοφόνος. Γιατί τα έχουν βρεθεί, όπως σας είχα πει, και σε σακούλες πεταμένα σκυλιά τα οποία ήταν απλά μόνο τα κόκκαλα. Οπότε έχει, δεν ξέρω πόσα καιρό, χρόνια, χρόνο. Που γίνεται αυτό το πράγμα, ναι. Και ήταν σε συγκεκριμένο σημείο, έτσι. Συγκεκριμένο, ναι.